Λοιπόν, για πάμε να προχωρήσουμε να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την κυρία Κάρμεν Ρουγκέρι, ηθοποιό. Καλημέρα σας, κυρία Ρουγκέρι. Γεια σας, κυρία Ρουγκέρι. Καλημέρα. Λοιπόν, εσείς... Εγώ είμαι, νομίζω, το... όχι κατάλληλο πρόσωπο να μιλήσω για αυτά όλα τα θέματα, δεδομένου ότι 25 χρόνια τώρα ασχολούμαι ειδικά με τα παιδιά. Σωστά, σωστά. Ένας λόγος... Εσείς... Κοιτάξτε, να σας πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας λόγος παραπάνω. Είσαστε πολύ πιο ευαίσθητοι από όλους μας για να το πείτε. Να μιλήσουμε. Συμφωνώ ότι με αφορά οπωσδήποτε αυτό που γίνεται και αυτό το έγκλημα που έχει γίνει. Εσείς πέσατε από τα σύννεφα, κυρία Ρουγκέρι, για τις πρακτικές και τις τακτικές αυτές γενικά στο χώρο του θεάτρου. Να πάμε από το γενικό. Πρώτα. Ναι, όχι, σίγουρα. Και πρέπει να σας πω ότι αν ήξερα και το παραμικρό, εγώ θα πήγαινα να το καταγγείλω. Θα πήγαινα και δίωξη κατευθείαν. Δηλαδή το θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και ότι έχουν ευθύνη και αυτοί που ξέρανε και δεν το είπανε. Καταλάβατε. Δηλαδή το θεωρώ αδιανόητο. Δεν έχει φτάσει αυτά η ευθεία μου, γιατί ποτέ εδώ και 25 χρόνια ασχολούμαι μόνο με το δικό μου το αντικείμενο που έχω αφιερώσει τη ζωή μου. Και όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, εγώ δημιούργησα την παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, έφυγα από εκεί. Πολλές φορές δεν θέλω να περάσω ούτε απ' έξω. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλοί που λένε ότι όλοι γνώριζαν στο χώρο του θεάτρου για το τι έκανε. Να πάμε στο συγκεκριμένο τώρα ο Δημήτρης Λιγνάδης. Δεν ξέρω εσείς αν είχατε ακούσει κάτι. Εγώ θα ακούσατε τώρα πρώτη φορά. Εγώ προσωπικά λέω ότι αν ήξερα θα πήγαινα να το καταγγείλω. Και επί τη ευκαιρία, και το είπα και στον κύριο που με πήρε, με κάλεσε στο τηλέφωνο, θα ήθελα να σας πω ότι τον τελευταίο χρόνο, τον κύριο Γιαννίδη, τον τελευταίο χρόνο έχω ασχοληθεί ειδικά με αυτό το θέμα, δεδομένου ότι με πήραν από τη δίωξη και μου ζητήσανε να κάνω ένα παραμύθι για τα παιδιά. Εμένα γενικά με παίρνουν όποιος θέλει, είτε για το διαβήτη, για οτιδήποτε, και μου ζητούν να φτιάξω παραμύθια. Έχω φτιάξει ένα παραμύθι προκειμένου να καταλάβουν τα παιδιά πόσο επικίνδυνο είναι το διαδίκτυο. Γιατί μην νομίζετε, το διαδίκτυο καιροφυλακτεί για να βρει θύματα παιδεραστή, παιδεραστίας, μέσα από αυτό Λοιπόν, έφτιαξε ένα παραμύθι και θα ήθελα επί τη ευκαιρία που μιλάμε τώρα γι' αυτό, αφού σας πω ότι καταδικάζω όλα όσα γίνονται, ότι είμαι με τους συναδέλφους μου, ότι είμαι υπέρ της δίωξης και υπέρ της τιμωρίας, γιατί το θεωρώ ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα εγκλήματα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι το μόνο, κυρία Ρουγκέρι. Ακούμε και για άλλους συναδέλφους, άλλες περιπτώσεις, βέβαια για βιασμούς παιδιών, αλλά για απόπειρες βιασμών, για παρενοχλήσεις γυναικών, ανδρών, έτσι, αλλιώς. Δηλαδή... Για άλλους συναδέλφους είχα ακούσει ότι είναι πολύ κακοί χαρακτήρες. Ναι. Αλλά δεν είχα την τύχη ή την ατυχία να συνεργαστώ το θέμα αυτού. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το παραμύθι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ. Να το κάνουν τα παιδιά. Αυτό το παραμύθι βρίσκεται στη δίωξη. Μπορεί να είναι ηλεκτρονικού εγκλήματος. Εγώ το πρόσφερα στη δίωξη και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι γονείς νομίζουν ότι είναι ασφαλή τα παιδιά τους με το να κλείνονται στο δωμάτιο με ένα κομπιούτερ, ενώ δεν είναι καθόλου ασφαλή. Αυτό θέλει να πει αυτό το παραμύθι, με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ο τίτλος είναι «Ο Σύφης», οπότε δεν μπορείτε το παραμύθι αυτό. Μπαίνεις Cyber Kids στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και μπορείς να το κατεβάσεις και να το εκτυπώσεις κιόλας. Αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα. Είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Δεν είναι μόνο στο χώρο μας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι, βέβαια. Έτσι κι αλλιώς από το χώρο του αθλητισμού ξεκίνησαν οι καταγγελίες και από τη Σοφία Μπερκατόρου και προφανώς υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Σε όλους τους χώρους. Και γι' αυτό είναι πολύ καλό που ανοίξαν τα στόματα, γιατί με αυτόν τον τρόπο ελπίζουμε πια να καθαρίσει το τοπίο, για να μπορούν οι άνθρωποι να μιλάνε χωρίς να φοβούνται. Γιατί νομίζω ο φόβος είναι αυτός που τους έχει κάνει να έχουν κλειστά τα στόματά τους τόσα χρόνια. Έτσι δεν είναι? Φόβος, η ντροπή προφανώς. Έτσι. Το θέμα είναι, κυρία Ρουγκέρι, αν και να κλείσουμε με αυτό, να εκτιμάτε κι εσείς πως μετά από αυτήν την τις αλλεπάλληλες υποθέσεις που είδαν το φως δημοσιότητας, αν θα γίνουν και λίγο καλύτερα τα πράγματα, όχι μόνο στο χώρο του θεάτρου, γενικότερα να μπορούν τα θύματα πλέον να μην φοβούνται και να μιλούν αμέσως. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Και αυτό, ξέρετε, θα εξαρτηθεί και από την τιμωρία που θα πάρουν οι ένοχοι, γιατί εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ της τιμωρίας. Το θεωρώ αδιανόητο να βρεθούν παραθυράκια. Λειτουργεί παραδειγματικά, λέτε. Βεβαιότατα, γιατί είναι πολύ σημαντική η τιμωρία.
Θα φοβάται κάποιος να κάνει. Δηλαδή είναι καιρός πια να φοβούνται οι θύτες. Και όχι τίποτα. Σωστά, σωστά, πολύ σωστά το λέτε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ρουγκέρη. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά κι εσείς.